Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαν στο Euronews τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών οι πολίτες της Σεβνίτσα της Σλοβενίας. Είναι μια μικρή κομμόπολη στα νοτιοανατολικά της χώρας, από όπου κατάγεται η επόμενη πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Μελάνια Τραμπ. Εμείς οι πολίτες της Σεβνίτσα είμαστε πολύ χαρούμενοι να βλέπουμε τη Μελάνια να τα πηγαίνει καλά στην εκλογική κούρσα. Εμείς πάντα στηρίζαμε την υποψηφιότητα Τραμπ και ιδιαίτερα τη Μελάνια που στηρίζει το σύζυγό της, δηλώνει ο δήμαρχος της μικρής πόλης. Σε ένα τοπικό μπάρο που έγινε γιορτή μετά την νίκη Τραμπ, βρέθηκαν και παλιές συμμαθήτριες της Μελάνια. Ως παιδί ήταν πολύ δημιουργική και πρωτοπόρα. Και υπό αυτήν την έννοια, η Σεβνίτσα ήταν πάρα πολύ μικρή για εκείνη. Πάντα έλεγε ότι ήθελε να πάει στη Λιουμπλιάνα να σπουδάσει σχέδιο. Είχε πολλές δυνατότητες, πολλά ταλέντα και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο βρήκε το δρόμο της προς την επιτυχία στο εξωτερικό, λέει μια παιδική της φίλη. Η Μελάνια Τραμπ έχει χρόνια να επισκεφθεί την πόλη καταγωγής της. Το 2006 όμως, όταν γέννησε το γιο της, δόρισε ένα ασθενοφόρο στην τοπική κλινική. Η 46χρονη σήμερα Μελάνια έκανε καριέρα ως μοντέλο και ταξίδεψε πρώτα στο Μιλάνο και στη συνέχεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γνώρισε τον Ντόναλντ Τραμπ σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη το 1998. Παντρεύτηκαν το 2005. Στο γάμο τους μάλιστα ήταν καλεσμένοι μεταξύ άλλων η Χίλαρη και ο Μπιλ Κλίντον.